Για όλα έχεις μία άποψη. Ναι. Για τον Κουφοντίνα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ελεύθερος, δεν μας έχεις πει κουβέντα. Βεβαίως. Είσαι υπέρ ή κατά. Μίλα. Έχω ελεύθερα. Την αριστερή μίλα. Άποψη. Ποια είναι? Γιατί να μην πάρει άδεια ο Κουφοντίνας? Θα σου πω τώρα αμέσως πάρα πολύ ατράταχτα επιχειρήματα. Επιχείρημα νούμερο 1. Βγαίνει να φροντίσει τα μελίσια του. Άσε, τα μελίσια του αναγνωρίζουν εντάξει. Μόνο τον Κουφοντίνα. Χωρίς τον Κουφοντίνα είναι άγρια μελίσια που μπορεί να επιτεθούν σε οικογένειες που κάνουν πικνίκ. Δηλαδή, είσαι αλταρισμένη τελείως. Περίμενε. Επιχείρημα δεύτερο. Ναι. Και τι μιλάτε τώρα για τον Κουφοντίνα όταν βγαίναν οι Ντάλτον από τη φυλακή? Δεν θυμάμαι να έχετε πει τίποτα, γιατί οι Ντάλτον προφανώς ήταν νεοδημοκράτες. Δικοί σας άνθρωποι. Βέβαια, τους ξέρουμε τους δεξιούς. Σας βλέπω εδώ τώρα στο κάδρο και σας χαίρομαι, έτσι αγαπημένες, σαν αδερφές είσαστε. Ναι. Γιατί ξεκίνησε η εβδομάδα και είχατε μία σύγκρουση. Μία ήταν με τον Λιάγκα, η άλλη ήταν με τον Αρναούτογλου. Ναι. Ευτυχώς τώρα σας βλέπω και ποντρίτσα, είστε πάλι έτσι. Αγαπημένες. Μπράβο, να μπράβο. Εντάξει, βέβαια, γιατί τώρα έχει σταματήσει. Γιατί δεν την παίρνει 23% το αγόρι μου, 13% το δικό σου. Ναι, γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει τηλεθέαση, γιατί είναι μια εκπομπή για σκεπτόμενο κοινό και όπως έχει πει και η ΕΡΤ, όπως έχει πει και η ΕΡΤ, το σκεπτόμενο κοινό έχει μεταναστεύσει. Έχουν φύγει τα καλύτερα μυαλά από την Ελλάδα. Τα καλύτερα μυαλά, ναι. Τι εννοείς? Και δεν πρόκειται να μπω στο τρυπάκι σας, ναι. Δεν μας ενδιαφέρει κόντρα, γιατί δεν υπάρχει καμία κόντρα. Ας τη βάλουμε στον ντουλάπι, στο χρονοτούλαπο. Μία είναι η κόντρα. Ποια? Πανταζής Φουρνιώτης. Ισχύει, κύριε Φλουρνιώτη, ότι και τη Γιάννη, λέγαμε. Ότι και τη Γαρμπή ήταν στο μπαλέτο σας. Είδαμε κάποια στιγμή στο βίντεο, νομίζω. Ναι, τις είχα από πιτσιρίκες μαζί μου και τώρα βγαίνει ο Πανταζής και λέει από μένα ξεκινήσαμε. Με τον Πανταζή δούλεψε η Κέτη όταν ήταν φίρμα, όταν είχε κάνει τα μεγάλα της σουξέ το 90. Δεν είπα για τη Γαρμπή, λέω ότι ξεκίνησα και τώρα πάλι προχθές πάλι είπε και οι αδερφές Γαρμπή πάλι. Τη Γαρμπή εγώ τη είχα από το 77, η μία πήγαινε δημοτικό και η άλλη γυμνάσιο. Ό,τι λέω σε κάποια εκπομπή βγαίνει ακριβώς λέει τα ίδια και αυτός. Πηγαίνω σε άλλη εκπομπή, βγαίνει λέει τα ίδια. Δηλαδή σαν παπαγάλος. Ό,τι πω εγώ θα βγει σε άλλη εκπομπή θα πει ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή παπαγάλο δεν είχα, παπαγάλο βρήκα. Θα ρίξει και έχω παπαγάλο και το μεταδίδει. Να μην παπαγαλίζει ό,τι ακούει να βγαίνει και να το λέει ακριβώς. Ό,τι έχω κάνει εγώ βγαίνει λέει δεν τα έκανε ο Φλουρνιώτης, τα έκανα εγώ. Ό,τι έκανα εγώ βγαίνει λέει τα έκανε αυτός. Ό,τι λέω εγώ στην τηλεόραση, στις συνεντεύξεις μου βγαίνει ακριβώς λέει τα ίδια, ακριβώς. Βγαίνει στην τηλεόραση, λέει, ό,τι έχω κάνει εγώ λέει ότι τα έχει κάνει αυτός. Ό,τι λέω στην τηλεόραση βγαίνει σε άλλη εκπομπή, ακριβώς λέει τα ίδια. Ό,τι λέω εγώ, ακριβώς τα ίδια βγαίνει και λέει και αυτός. Γιατί το κάνω αυτό? Ό,τι λέω. Βγαίνει και λέει ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή έχασα εγώ 8 κιλά, βάφτισα 45 παιδιά. Έχασα 8 κιλά και μετά από λίγο λέω έχω βαφτίσει και 45 παιδιά. Έχασα και 8 κιλά και βάφτισα 45 παιδιά. Έχω χάσει και 8 κιλά και έχω βαφτίσει και 45 παιδιά. Τότε το παιδί είναι χαζό τέλος πάντων. Πρέπει να τα έχει χάσει λίγο. Είναι μυθομανής το παιδί, δεν ξέρω. Θέλει να λέει. Θέλει ψυχολόγο το παιδί για να... Ψυχίατρο. Ψυχολόγο. Ο Πανταζής είναι μυθομανής. Το παιδί είναι μυθομανής, δεν ξέρω. Λέει για να έχει να λέει. Τον αγαπώ, βασικά τον αγαπώ και σαν τραγουδιστής μ' αρέσει. Ενώ τον αγαπώ, ενώ ήμασταν φίλοι και είμαστε, εγώ το θεωρώ ακόμα φίλο. Εγώ τον αγαπώ και πάλι δεν. Εγώ δεν έχω εκτός, δεν θέλω να έχω εκτός. Τέλος πάντων, εγώ τον αγαπώ. Εγώ τον αγαπώ πάντως. Δεν τον μισώ, τον αγαπώ. Είναι πολύ μακάκας. Oh, yes.